του πολέμου. Είναι πολύ ανησυχητικά τα μηνύματα, όπως είδαμε από την επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα. Να προσθέσω ακόμη κάτι, ότι σε όλα αυτά κρεμεί και τελική απόφαση της Τουρκίας για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αμερικανούς. Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα από το State Department, όπου έστειλε μήνυμα στην Τουρκία για να προχωρήσει άμεσα στην έγκριση του αιτήματος της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Επανέλαβε το μήνυμα και πριν από λίγο σε ερώτηση του ΟΜΕΚΑ. Παρ' όλα αυτά, Μιχάλη, η Τουρκία δεν φαίνεται να βιάζεται και ενημέρωσε ήδη την Ουάσιγκτον, η οποία κυριολεκτικά καίγεται για το θέμα αυτό. Στα προβλήματα προσθέθηκε και η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να πει στους Αμερικανούς ότι απλά μεσολαβεί ώστε να αποτραπεί η συμμετοχή της Τεχεράνης στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς. Μάλλον για το αντίθετο προσπαθεί, Μιχάλη. Η Ουάσιγκτον κατέγραψε τις άγριες δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού από το έδαφος της Τουρκίας εναντίον του Ισραήλ και δεν αποκλείουμε ότι θα γίνει τηλεφώνημα σήμερα του Αμερικανού Υπουργού στο Χακάμ Φιτάν. Και γι' αυτό και για το θέμα της Σουηδίας. Στην Ουάσιγκτον πάντως σημείωσαν ότι ο Τούρκος Υπουργός δεν απάντησε στη δήλωση του Ιρανού ομολόγου του, ο οποίος είπε ότι αν δεν υπάρξει άμεση κατάρρευση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας και αν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ, είπε, και του σιωνιστικού καθεστώτας, τότε οι συνέπειες θα είναι βαριές. Πάντως προκάλεσε κατάπληξη, θα σου έλεγα, και αρνητική εντύπωση το παρακάτω γεγονός που θα σου πω, αν και οι Αμερικανοί τώρα λένε πως οργάνωσαν την άσκηση πολύ πριν από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Εβραϊκού κράτους. Το Πεντάγωνο ανέπτυξε, Μιχάλη, ένα ζεύγος βομβαρδιστικών Β1 Β Lancer, από τα καλύτερα που έχουν, στην τουρκική αεροπορική βάση του Ισιρλίκ, την οποία πρέπει να πούμε ότι δεν τη χρησιμοποιεί συχνά. Τα βομβαρδιστικά απογειώθηκαν από βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανήκουν σε ειδικές δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας της Αμερικής. Τα Lancers συμμετείχαν σε άσκηση ανεφοδιασμού, ενώ βρίσκοντας τον διάδρομο προσγείωσης στην Τουρκία. Είναι πάντως ένα θέμα πώς ο Ερντογάν από τη μία κατηγορεί τους Αμερικανούς και από την άλλη τους επιτρέπει να προσγειώνουν τα αεροπλάνα τους στο Ισιρλίκ. Εύλογο το ερώτημα. Πώς θα εξηγούν όλα αυτά οι Αμερικανοί, Μιχάλη? Τι σας είπε ο εκπρόσωπος του State Department? Γιατί η Τουρκία σε αυτό τον πόλεμο πήρε ξεκάθαρη θέση, είναι υπέρ της Χαμάς, δεν πατά σε δύο βάρκες. Μιχάλη, και πριν από λίγο εκπρόσωπος σε απανωτές ερωτήσεις και δικές μας και άλλων δημοσιογράφων, ενώ εκφράζει τις ανησυχίες του για όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, δεν την καταδικάζει. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Κυκλοφόρησαν φήμες, πρέπει να σου πω, πριν από λίγο, πριν μπούμε στην ενημέρωση, ότι ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών, θα επισκεφθεί την Τουρκία την Κυριακή. Ο εκπρόσωπος του State Department δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία. Όμως, Μιχάλη, μπορούμε να εικάσουμε ότι εάν ο κύριος Μπλίνκεν προγραμματίζει επίσκεψη μέχρι την Κυριακή, μπορεί να έχουμε και εξέλιξη για το θέμα της Σουηδίας. Λογικό θα είναι. Πάντως, ο εκπρόσωπος απέτησε και χθες και ξανά σήμερα την έγκριση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Μας είπε μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Και όταν ρωτήθηκε πόσο απογοητευμένος είναι που διαρκεί περισσότερο αυτή η έγκριση, απάντησε ότι δεν θα πω ότι είμαστε απογοητευμένοι, θα πω ότι θέλουμε να εγκριθεί η ένταξη αυτή το συντομότερο δυνατό. Αλλά όπως βλέπεις, Μιχάλη, αργεί ο πρόεδρος της Επιτροπής, της Αρμόδιας Επιτροπής της Τουρκικής Εθνικής Συνέλευσης, είπε ότι εμείς δεν βιαζόμαστε πριν. Όπως γνωρίζεις. Αυτά. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε για την εκτενή ενημέρωση. Να δούμε τώρα